η Μιλάμπ ή e C4 είναι ίσως η 4 υπό κάποιες προϋποθέσεις όμως φούλα σύρματη κάμερα που έχει περάσει από τα χέρια μου. Είμαι ο Παναγιώτης, είσαι το Money View, και έλα να τη δούμε μαζί. Ακολούθα, έλα! Καλώς τους καλώς ήρθατε και τι θα δούμε σήμερα. Ξέρω πως οι περισσότεροι από εσάς ψάχνετε για επικάμερες, είτε για μέσα είτε για έξω, για τους ευνόητους λόγους που όλοι ξέρουμε. Ξέρω όμως επίσης ότι οι περισσότεροι από τους περισσότερους που είπα πριν συχαίνεστε όπως και εγώ τοποθετήσεις, τρυπήματα σε τείχους, σε αλουμίνια, καλωδιώσεις, ρεύματα, ethernet και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μπήκανε στην παρέα μας οι φουλασίρματες κάμερες. Και τι λέμε φουλασίρματη κάμερα. Μια κάμερα η οποία έχει τη δική της μπαταρία, συνδέεται με το wifi μας και μπορούμε να πάση στη στιγμή να δούμε τι γίνεται στο χώρο μας και να έχουμε ειδοποιήσει, να γερμούσει. κλπ. Όμως οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες έχουν γενικότερα τα θεματάκια τους. Έχουν αρκετά προβλήματα. Και τι προβλήματα. Καραδιάσματα, ε, χάσιμο σήματος, αποσυνδέσεις πάρα πολλές από την εφαρμογή, κακή ποιότητα εικόνας, λάθος συναγερμούς και άλλα πολλά 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 πραγματάκια. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες που κατασκεύαζαν αυτές τις κάμερες αποφάσισαν να φέρουν στην παρέα και αυτά εδώ τα smart hubs τα οποία για να σας το πω έτσι απλά απλά και δεν ξέρω εάν είναι δόκιμος ο όρος που θα χρησιμοποιήσω είναι σαν ένα δικό της ρουτεράκι που διαχειρίζεται όχι μόνο μία αλλά και περισσότερες κάμερες για να έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια να τοποθετήσουμε την κάμερα εκεί που θέλουμε αλλά και να έχουμε και μια πιο εύρυθμη λειτουργία της κάμερας και ασφαλώς αυτό το story δεν πετυχαίνει πάντα και γιατί το λέω λοιπόν Ωπαλάκια, εδώ έχω την προηγούμενη, προπροηγούμενη μάλλον την ec 2 της Simulab, η οποία και αυτή είναι με Smart Hub, okay. και είναι ότι χειρότερο, πραγματικά ότι χειρότερο έχει περάσει από το χέρι μου με κοψίματα, με αποσυνδέσεις, άσε τώρα όταν το έχεις στο Wi-Fi δεν υπήρχε περίπτωση να μην σου έπεφτε το σήμα ε, τρεις φορές την ώρα, έτσι, να μην, να μην την έβλεπε στην κάμερα. Ακόμη, να το πω έτσι, και σε εκατοστάρα γραμμή, με Ethernet συνδεδεμένο το hub και εκεί βελτιωνόταν αρκετά θα έλεγα, αλλά πάλι υπήρχαν προβλήματα. Και κάπου εδώ μπαίνει στην παρέα μας και στην ιστορία μας η χέκα. Ποια χέκα. Λοιπόν, πριν από δύο μήνε, το βιντεάκι θα περάσει κάπου εδώ πέρα πάνω. Είχαμε δει έναν βραστήρα νερού τη που μου τον είχε στείλει μια εταιρεία, Χέκα. Και μαζί μου είχε στείλει και αυτήν εδώ. Την είχα ζητήσει γιατί έχοντα στα χέρια μου την ίση δύο πάρα πολύ καιρό, λέω κάτσε να δούμε τι ψάρια θα πιάσει δύο γενιές μετά έχει βελτιωθεί ή είναι για τα πανηγύρια και άλλες απορίες όπως θα συνδέεται με την ίδια εφαρμογή ή θα μπορεί να κάνει, να το πω έτσι, παιχνίδι μαζί, να έχω ξέρω εγώ EC2 και EC4 μαζί. Να το απαντήσω από τώρα, δεν γίνεται. Η EC2 παίζει με την εφαρμογή Mi Home. εδώ έχουμε τη δική της εφαρμογή, τη Similab. Οκ, okay. να το αφήσω λοιπόν και αυτό εδώ στην άκρη. Και μία και άφησα την EC2 στην άκρη, να θυμηθούμε λίγο την εταιρεία Τιχέκα, η οποία θα έλεγα ότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές σε ορισμένα προϊόντα όπως τα περισσότερα κινέζο μάγαζα και θα προσπαθήσω να σε έχω link και κουπόνι στην περιγραφή οπότε όποιος θέλει να την τσεκάρει. Πάμε να δούμε ποια ήταν η χέκα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Και να είμαι πάλι πίσω. Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το χαμπάκι, το οποίο, παιδιά, η ποιότητα κατασκευή είναι πάρα πολύ καλή. Να πω, το είπα στην αρχή, θα το ξαναπώ και τώρα, είναι η καλύτερη υπό και θα τους πούμε στην πορεία της προϋποθέσεις κάμερα έγχρωμη, ασύρματη που έχω πάρει στα χέρια μου. Η εικόνα είναι εξαιρετική, η ποιότητα είναι εξαιρετική και πάμε να προχωρήσουμε να τα πούμε. Λοιπόν, το χαμπάκι το οποίο είναι μια χαρά ε, και μου έχει θέση εδώ για κάρτα sd ε, που μπορεί να πάρει μέχρι 64 gb εδώ να πω πως η imilab e έχει cloud επιπληρωμή και θεωρώ πως εσκεμένα το maximum χωρητικότητας της κάρτας sd που μπορείς να βάλεις εδώ είναι μέχρι 64 gb ε, για να σε αναγκάσει εμέσως πλην σαφώς ειδικά αν έχεις παραπάνω από μία κάμερα έχεις δύο, τρεις, 4, να πας να πληρώσεις το cloud της αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ένα κουμπί alarm μπορούμε να δώσουμε το χαμπάκι μας alarm προ την κάμερα. Έτσι. Πιου, 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 alarm. Μία θύρα USB. Θύρα Ethernet. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Τροφοδοσία μα και ένα κουμπάκι reset. Και από εδώ κάτω τα χαρακτηριστικά του hub μας. Λοιπόν, ε, αυτό το τροφοδοτικό είναι για το χαμπάκι και αυτό στην άκρη η ποιότητα παιδιά φωνάζει πραγματικά και νομίζω ότι όχι άδικα μια και το γράφει και εδώ πέρα πάνω A Design Award Winner 2021 Silver και πάμε στην κάμερά μας όπου διακρίνουμε το PIR sensor ένα τεράστιο PIR sensor και να πω εδώ πως δεν έχω λάβει κανέναν, μα κανέναν, μα κανέναν λάθος συναγερμό. Οι ειδοποιήσεις είναι, σου έρχονται στην κυριολεξία. Βέβαια, ρυθμίζεται ο χρόνος που θέλεις να σου έρχεται η ειδοποίηση και σε πόσο χρόνο θέλεις να ξεκινήσει η εγγραφή σου. Αλλά εάν το βάλεις να σου έρχεται σύντομα, σου έρχεται πραγματικά χθες η ειδοποίηση στην κυριολεξία. Ε, εδώ κάτω διακρίνουμε δύο λεντάκια τα οποία φροντίζουν στο να έχουμε το Color Night Vision. Εκπέμπει ένα πολύ απαλό φως που είναι όμως αρκετά ικανοποιητικό ο αισθητήρα να μας τραβήξει μια πεντακάθαρη στο απόλυτο σκοτάδι εικόνα και βίντεο. Πραγματικά πάρα πολύ καλή. Μπροστά εδώ έχουμε το μικρόφωνο. Εδώ πάνω τίποτα ή Στο κάτω μέρος έχουμε το QR code που κάνουμε τη σύνδεσή μας. On-off κουμπάκι ή reset. Εδώ όμως βλέπουμε κάτι πάρα πολύ θετικό. Ε, μια πολύ καλή μόνωση για την IP66 η κάμερα, εάν θυμάμαι καλά. Άρα δεν έχει κανένα θέμα να την έχει έξω είτε μέσα, γιατί και μέσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ε, πολύ διακριτική, θα έλεγα. Ε, micro USB. Σε ένα προϊόν που έχει πάρει A Design Award του 2021, άρα θεωρητικά πριν από λίγου μήνε, παιδιά, micro USB. Α, α. Οκ, okay. λοιπόν, και πίσω έχουμε ενό ετάρτου ίντσα σπήρωμα που μπαίνει η βάση, ή μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε άλλη βάση έχει ενό ετάρτου ίντσα, ακόμη και σε ένα τρίποδο και ένα αρκετά μεγάλο και δυνατό ηχιάκι, μεγάφωνάκι, γιατί 3, έχει όπω οι περισσότερε ασφαλώ αμφίδρομη επικοινωνία. Άρα και μπορούμε 1, να ένα, ακούμε και μπορούμε 1, να ένα, μιλήσουμε. Ok, right. πάμε να δούμε γιατί έχει το κουτί μέσα. Τι άλλο μα έχει το κουτί, ε, ναι όχι να μην το δούμε τι, τι μα γράφει απ' έξω, μην κάνουμε βαρετά πράγματα. Θέλω να δούμε ε, χρήση περισσότερο. Ένα υπεραναλυτικό manual, πάμε και στα υπόλοιπα. Ένα καλώδιο ethernet μέσα, αρκετά χορταστικό, δεν το έχω ανοίξει καθόλου, χρησιμοποιήσει το ήδη υπάρχον μου. Ένα καλώδιο micro usb για τη φόρτιση της κάμερας η οποία γίνεται περίπου στις 2 με 3 ώρες αν θυμάμαι καλά και μπορεί να σου κρατήσει με full traffic θα έλεγα ένα με δύο μήνες. Και αν δεν έχεις, εγώ δεν έχω traffic πάρα πολύ εδώ που την έχω, την έχω που τη δοκιμάζω δύο μήνες και έχει φτάσει λίγο παρακάτω από τη μέση. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. How to activate warranty, δεν το έχω κάνει καν να μην λέω ψέματα. Και μας έχει ακόμα ένα κουτί εδώ πέρα μέσα. Να το βγάλω. Να φύγει και αυτό εδώ να μην μας ενοχλεί. Και έχουμε δύο αυτοκόλλητα εδώ πέρα μέσα. Ένα μικρό, ένα μεγάλο, ένα για την εσωτερική τη βάση, ένα για την εξωτερική. Εάν θέλουμε να το κολλήσουμε σε κάποια λία επιφάνεια, εφόσον την έχουμε καθαρίσει πρώτα απ' όλα. Το οποίο από ό,τι μου γράφει κάπου, το γράφει ότι είναι 3M. Ναι. 3M. εδώ είναι η βάση, η οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά σφιχτή, άρα δεν θα έχουμε θέμα και ελπίζω να αντέξει με πτώσεις, εγώ την έχω κάπου ακουμπισμένη, συγκρατεί πολύ άνετα το βάρος της, θέλει δηλαδή να κάνει σεισμό 8 ρίχτερ για να πέσει και επίσης, εδώ πέρα μου έχει τη βάση την οποία μπορούμε να τρυπήσουμε μαζί με τα ούπα και τα βιδάκια για να μπει στον τοίχο. Και το δεύτερο αυτοκόλλητο προφανώ είναι για να μπει εδώ που είναι μεγαλύτερη η βάση. Και να φύγουν και αυτά, φύγανε, φύγανε. Και να το αφήσω λοιπόν και αυτό στην άκρη και πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, μια και έχουμε στα χέρια μα τα καλώδια, κακό και είπαμε για χαμπάκια και ούτω καθεξή, να πω δύο πράγματα, ε, το συγκεκριμένο παρότι νέο είδαμε ότι έχει μια παλιά τεχνολογία το micro USB, έχει επίσης και παλιά τεχνολογία όσον αφορά τη συνδεσμολογία, την ασύρματη του hub με το router, είναι στα 2,4 GHz, θα ήθελα 5 GHz. Γιατί, γιατί είναι λιγότερο βαβαρημένο και άρα θα είχα καλύτερη απόδοση και λιγότερε αποσυνδέσει. Αποσυνδέσει, καλά ρε Παναγιώτη, δεν μα είπε ότι αυτό εδώ ξεσχιζόταν, μα λε και εδώ για αποσυνδέσει και ότι είναι και καλύτερη. Λοιπόν, θα σου πω το εξή. Γι' αυτό και είπα στην αρχή υπό Εάν το συνδέσει, ενώ εδώ είχαμε και συνδεδεμένο με Ethernet, το συνδέσει στο Ethernet, παιδιά είναι απόλυτο. Δεν χάνει Τίποτα. Μου έχει κάνει δύο αποσυνδέσεις μέσα σε ένα μήνα όπου η μία ήταν από κόλλημα του τηλεφώνου μου. Έκανα μια επανεκκίνηση, είχε κολλήσει ειχε εφαρμογη και εκεί τελείωσαν όλα. Τώρα, ασύρματα... Επειδή το δοκίμασα αρκετό καιρό και έτσι, έχεις μία αποσύνδεση κάθε δύο με τρεις μέρες ανάλογα με το traffic που έχει το router σου και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή είναι και η βασική προϋπόθεση που είπα ότι εάν εδώ το βάλεις Ethernet, παιδιά είναι ότι καλύτερο. Ό,τι, ό,τι, ό,τι καλύτερο. Πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει πέρασει από τα χέρια μου. Και σε εικόνα και στα πάντα. Οπότε ανακεφαλαιώνω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία. Βάλτε το χαμπάκι συνδεδεμένο με Ethernet στο router σας και βάλτε την κάμερα στα 10 μέτρα και μέσα από τυχού. Δεν θα έχετε θέμα. Οκ, okay, απλά συνδέσετε το σε Ethernet. Γιατί? Για να αποφύγετε αυτή μια φορά κάθε δύο-τρεις μέρες. Γιατί τόσο είναι. Ειλικρινά τόσο είναι. Ξεκάθαρος. Και εφόσον ξεκαθαρίσαμε αυτό το κομμάτι και την προϋπόθεση, θέλω να πω ακόμη ένα καλό όσον αφορά το φακό. Ο φακός είναι υπερευρυγόνιος στις 150 μοίρε. Και μάλιστα σου έχει και διόρθωση αυτού του fish eye, του, 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 του που κάνουν οι περισσότεροι φακοί και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Επίση, το ότι είναι υπερευρυγόνιο και είναι 150 μίρε, θα μπορέσει ίσω να σου γλιτώσει σε ένα χώρο που θα το κάλυπτε με τρει κάμερε, για παράδειγμα, να τον καλύψει με δύο. Άρα να σου κάνει και μία αλφα οικονομία, παρότι δεν είναι φθηνό. Έτσι, δηλαδή, αυτό εδώ το σετάκι που θα το χρειαστεί οπωσδήποτε. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να πάρει αυτό το σετ και μετά θα πρέπει να πάρει, α πούμε, σκέτη, εάν θέλει για να προσθέσει, κάνει γύρω στο κατοστάρικο. Και μια και άρχισα με φακό και αισθητήρα, να πω ότι ο αισθητήρα είναι στα 4 MP με ανάλυση 2K που έχει. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Έχει τόσο καθαρή εικόνα που μπορεί να τραβήξει βίντεο, ξέρω εγώ, για την οικογένειά σου σε τέτοιο πράγμα. Υπερβάλλοντα λέγοντα συγκεκριμένη ατάκα, αλλά πιστέψτε με, και ίσω να περάσει και κάποιο footage. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά έτσι είναι. Η έγχρωμη, νομίζω το είπα, η νυχτερινή λήψη είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Να πω ότι η μπαταρία είναι στα 5200 mAh ε, κάτι είπα πριν για τους χρόνους που αντέχει αλλά υπάρχει και φωτοβολταϊκό πάνελ για τη συγκεκριμένη από την EMI που αν την βάλεις εξωτερικά σε κάποιο φωτεινό σημείο δεν πρόκειται να ξανασχοληθείς ποτέ με ρεύματα και δεν χρειάζεται καν να την κατεβάζεις αλλά και πάλι να σου πω λίγο διαφορετικά ε, δεν είναι τίποτα και χωρίς να την κατεβάσεις καθόλου την κάμερα απλά να ανοίξεις αυτό το καπάκι να βάλεις ένα καλώδιο USB με ένα power bank να το κρεμάσεις κάπου εκεί πέρα να φορτίσει και να τελειώσεις για δυο 3 μήνες μια και έξω οπότε για μένα προκειμένου να τρυπήσω να τραβήξω καλώδια από εδώ, από εκεί, ρόκα, σιλικόνες κακό προτιμώ μια φορά στους δύο μήνες στους τρει, να πάω να κουμπώσω ένα πάρω bank πάνω ή να πάω να την ξεκουμπώσω περιπτώσει να τη φορτίσω και ξαναβάλω πάνω. Είναι τεράστια ευκολία και ειδικά εάν είναι καλή η κάμερα όπως στην προηγουμένη περίπτωση χαίρεσαι πραγματικά να την έχεις. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να το κουράσουμε άλλο. Θεωρώ πως είπαμε τα καλά ή τα πολύ καλά, θεωρώ ότι είπαμε τα άσχημα ή τα πολύ άσχημα και ίσως να κατάφερα να σπεράσω μία εικόνα, μία όσο το δυνατόν πιο σωστή εικόνα για το τι θα συναντήσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πέσει στα χέρια σας ένα τέτοιο προϊόν. Η EMI η EC4. Οπότε, εάν σας άρεσε αυτό που είδατε, μπορείτε να πατήσετε ένα like. Σε εσά δεν στοιχίζει τίποτα, για το κανάλι όμως είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αν είστε καινούργοι στην παρέα και δεν έχετε κάνει εγγραφή, Πατήστε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, οπότε όταν ανεβάζω καινούριο περιεχόμενο, να σας έρχονται ενημερώσεις. Και εμείς σίγουρα θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον. Bye παιδιά, γεια χαρά, γεια.